Έχει γίνει αυτό με το Γιάννη με το μαντήλι σου. Πώς είσαι? Είμαι καλά, εσύ? Καλά. Έλα, κάθεσαι να πούμε. Σε στένεσαι? Γιατί πάντα κάθεσαι εκεί? Θα σε αυτό με την άλλη. Έλα, πάμε. Για να κουμπάω πίσω. Μήνα. Ναι, πήγαινε και στην άλλη ακρά. Είχα καλή στην πέση. Θέλω και εγώ να κουμπάω πίσω. Εντάξει, θα σου κάνω εγώ μια φορά την υποχώρηση να έρθω εγώ εκεί. Α, έλα. Ο χρόνος είναι χρήμα. Ο χρόνος είναι χρήμα, έτσι. Ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ζούμε το τώρα μας. Έτσι που είναι όμορφο τώρα. Ναι. Τίποτα. Χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για σένα. Δεν σε έχω ξαναδεί έτσι, να σου πω την αλήθεια. Ψιλοστεναχωρέθηκα. Δεν ήθελα να πάρω θέση. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν οδήγησε πουθενά η κουβέντα σας με την Έρτζη. Εντάξει, εύχομαι να τα βρείτε και να μην σε ξαναδώ έτσι. Τι σκεφτώσαι να πούμε είδες έτσι, να μιλήσουμε για αυτό, για μένα, για μας. Δεν σε έχω συνηθίσει έτσι, είδα ένα παράπονο. Δεν σου άρεσε? Όχι, δεν μου άρεσε να σου πω την αλήθεια, είδα ένα παράπονο. Από εσένα, για μια παρεξήγηση που έχεις με μια κοπέλα, από ό,τι λένε τα παιδιά, που ήσταν πάρα πολύ καλές φίλες και μια στήριζε την άλλη. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί και να μην σε ξαναδώ έτσι. Θέλω μόνο να χαμογελάς. Σου πάει περισσότερο από το να είσαι εκνευρισμένη. Καλά, μα πράγματα μου έλεγες την προηγούμενη φορά. Στο δείπνο, στον καλά. Άλλο είχε ένας εκνευρισμός και άλλο αυτό που ήταν κάτω. Ήσουν εκτός ορίων. Φωνάζατε στον κήπο. Δεν ήσουν έτοιμο το χέρι σου. Είχες πάρα πολύ νευρικότητα, ναι. Με τα κινητά σου να δείξεις μηνύματα και τέτοια. Όχι. Ναι. Άλλο να έχεις. Ούτε και σε μένα αρέσει αυτό. Από το να σε βλέπω έτσι, όχι, προτιμώ να χαμογελάς. Ανηρώ δηλαδή και εκείνο τον εκνευρισμό που ίσως εμένα να μου αρέσει που σε βλέπω, ναι, έτσι που κάνεις. Γι' αυτό μου φέρες φρουτάκια σήμερα. Ναι, σήμερα είναι μια μέρα. Θέλω ό,τι έγινε να τα αφήσεις πίσω. Γι' αυτό σου έφερα και φρουτάκια σήμερα, έτσι να. Ναι. Ναι. Να σε δω και να σου πω ότι εντάξει, ξέχνα το. Έχεις πολύ ένταση χθες. Ήταν μια μέρα με ένταση για σένα. Σήμερα μια νέα μέρα. Χαμογελάμε. Εσύ συνήθως σου τυχαίνει να νευριάζεις συχνά? Πώς είσαι οξύθυμος γενικά, σε χαρακτήρα, είσαι ήρεμος? Όχι, δεν είμαι οξύθυμος. Δεν είμαι οξύθυμος πολύ. Επειδή είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν λίγες μέρες, και ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό το 30% μεγάλωσε ή παραμένει 30%? Όχι, αυτό κάναμε και μια συζήτηση. Τώρα το κάνει για πλάκα. Το ξέρω ότι το κάνεις για πλάκα. Όχι, εντάξει, αυτό ήταν ένα λάθος. Σε ρωτάω αν άλλαξε. Έχει αλλάξει. Πόσο πήγε, 32? Δεν θα σου απαντήσω τώρα πόσο πήγε. Γιατί? Πάντως άλλαξε, κράτα αυτό. Ναι, κράτα αυτό. Πάνε κάτω. Προς το καλύτερο. Ναι. Ναι. Όχι προς το χειρότερο. Γιατί υδρώνεις? Γιατί έχει ζέστη. Α. Ναι. Είσαι και εσύ δίπλα μου, ένα παραπάνω. Στην Κύπρο έχει πολύ ζέστη. Ναι, το ξέρω, μου αρέσει ζέστη περισσότερο από το κρύο. Εμένα μου αρέσει το κρύο. Και εσύ στην Κύπρο, φαντάσου. Και εγώ είμαι βόρειος, φαντάσου. Είμαι από τα Γέννητσα. Βόρεια Ελλάδα. Για πες. Τι θέλεις να μου πεις εσύ, πες μου κάτι. Όχι. Θα σε ξαναδώ έτσι, τι πιστεύεις? Το ξέρεις ότι ήρθα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί? Ήρθα σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί θα σου πω γιατί ήρθα. Ήρθα σε δύσκολη θέση όταν ερωτήθηκα και από τη Μαρία. Γιάννη, εσύ τι έχεις να πεις? Δεν είπες κάτι εκείνη. Φυσικά και δεν είπα κάτι, γιατί δεν ήθελα να πάρω θέση σε κάτι το οποίο πραγματικά. Μου άρεσε που δεν πήρες θέση, να ξέρεις. Δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπήρχε λόγος να πάρω θέση. Στο μόνο που πήρα θέση είναι ότι όταν. Έτσι φάνηκε σαν εικόνα, όταν ήσουν εσύ από εδώ μόνη σου και από εκεί ο Τζόνι και η Νέρτζη, και ήταν σαν εσύ μόνη σου και να απολογίσει και στους δύο. Και πετάγομαι από εκεί και σου λέω, ως δικός πλέον, δεν ξέρω πώς να το θέσω, και λέω μην απολογήσεις, δεν έχεις απολογηθεί σε κανέναν. Αυτό, γιατί έτσι φάνηκε σαν εικόνα. Δεν είπα ότι τα παιδιά προσπαθούσαν να σου επιτεθούν. Άστα αυτά, εμένα μου άρεσε που ήσουν δίπλα μου και μου έλεγε σιρέμισε και αυτά, ναι. Και σε νιώθα κάποιες φορές που. Ξανακοιτάει ο χρόνος. Καλά, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Πες μου, γιατί με κάλεσες? Για να σε δω. Για να με δεις. Ναι. Ναι, μου φαγωθήκατε. Όχι, δεν πείθουμε. Έχει συντρώσει, παιδί μου. Έχει συντρώσει. Σχήμα. Ναι, δεν πήρα θέση. Προσπάθησα όσο μπορούσα να είμαι δίπλα σου και να σε καλημέρω για να φύγουν τα νεύρα σου. Έλα να αποχαιρετήσεις.
Έτσι, να με συνοδεύεις, άνοιξε με την πόρτα. Βεβαίως. Γιατί είπες ότι τα κάνεις και τα κάνεις. Τα κάνω, όλα τα κάνω.